ο Κύριος μας, αγαπητοί μου, με τους 12 μαθητάς του ανέρχεται στα Ιεροσόλυμα. Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα, λέγει ο Κύριος, και αυτή είναι η τελευταία του επίσκεψη εις την πόλη την φωνοκτώνων των προφητών. Στο δρόμο ο Κύριος κάνει την τρίτη του πρόρηση στους μαθητάς του για το πάθος του. Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί εις χείρας αμαρτωλών και θα τον σταυρώσουν και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Κάποια στιγμή που ο Κύριος μόνος προπορεύεται των μαθητών του, δύο του μαθητέ, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, που ήσαν αδέλφια, τον έφτασαν και του λέγουν: «Διδάσκαλε, θέλομεν ή να ο εάν ετήσομεν ποιήσεις ημίν». «Θέλομεν, απέτησης, θέλομεν. Εκείνο που θα σου ζητήσουμε να μας το κάνεις». Και ο Κύριος ερωτά: «Τι θέλετε?» Και εκείνοι του απαντούν: «Δώσ' ημίν, ίνα, εις εκ δεξιών σου και εις εξ ευωνίμων σου καθίσομεν εν τη δόξα σου, εν τη δόξη σου». Όταν δηλαδή θα δοξαστείς, ποιαν δόξα? Ως Μεσσίας και Βασιλιάς του Ισραήλ, όπως τον περίμεναν οι Εβραίοι με τέτοιες παχυλές μεσιανικές αντιλήψεις, εμείς τα δύο αδέλφια να προεξάρχομαι της ομάδος των 12 μαθητών και να καθίσουμε ο ένας αριστερά σου, ο ένας δεξιά σου και ο άλλος αριστερά σου. Και ο Κύριος τους απήντησε: «Ουκ είδατε τι αιτήστε, δεν ξέρετε τι ζητάτε». Και αφού ο Κύριος τους επεξηγεί τον λόγο του, το γιατί δεν ξέρουν τι ζητούν, έγινε ώστε να καταφθάσουν με την κουβέντα αυτήν, γιατί ο Κύριος είχε σταματήσει, σας είπα προπορευόνταν, να φτάσουν και οι 10 μαθητέ και να ακούσουν το θέμα που ζήτησαν οι 2 μαθητέ. «Και ακούσαντες οι 10», σημειώνει ο ιερός Ευαγγελιστής Μάρκος, «ήρξαντο αγανακτήν περί Ιακώβου και Ιωάννου». Άρχισαν να αγανακτούν εναντίον του Ιακώβου και του Ιωάννου. Τόσο η συμπεριφορά των 2 αυτών μαθητών που εφιλοδόξουν να καθίσουν αριστερά δεξιά του Κυρίου, όσο και η συμπεριφορά των 10 υπολείπων μαθητών έδειχνε κατά πόσο κατανοούσαν την φύση της Βασιλείας του Θεού, αλλά και κατά πόσο κατανοούσαν αυτό το πάθος του διδασκάλου που ήταν τόσο μα τόσο κοντά. Τίποτα δεν κατανοούσαν. Βέβαια, όλα αυτά πρώτου Σταυρού, αν θέλετε καλύτερα, όλα αυτά πρώτης Πεντηκοστής, πρώτου φωτισμού των, μη το λησμονούμε αυτό. Και για την φιλοδοξία των 2 μαθητών, άλλοτε έχουμε μιλήσει. Θα μείνουμε μόνο στην αγανάκτηση των 10 μαθητών. Και τούτο γιατί πολλές φορές και εμείς αγανακτούμε και θα πρέπει να γνωρίζουμε αυτή τη φύση και τα κίνητρα και τα ελαττήρια της αγανακτήσεως. Τι είναι η αγανάκτηση? Είναι η δυσαρέσκεια και η οργή που καταλαμβάνει την ψυχή όταν αντιληφθεί μια υπερβολική και παράλογη αδικία ή γενικά κάτι που ξεπερνά τα φυσικά όρια για μια ηθική κατάσταση. Άμα ξεπεραστούν τα όρια, τότε ο άνθρωπος
στον άλλον που το βλέπει αυτό αγανακτεί. Η αγανάκτηση καθε αυτήν δεν είναι αμαρτία, πρέπει να το πούμε, αλλά απλώς εκείνο που την καθορίζει, το κίνητρο δηλαδή της αγανακτήσεως, αυτό μπορεί να είναι είτε αγαθόν το κίνητρο, είτε αγαθόν είτε αμαρτωλόν. Έτσι δεν είναι η αγανάκτηση, θα το επαναλάβω, καθε αυτήν αμαρτία, αλλά το κίνητρο που θα κινήσει την αγανάκτηση. Όταν η αγανάκτηση έχει πονηρά ελαττήρια, πονηρό κίνητρο, τότε είναι μία εκδήλωση πολύ συχνά υποκριτική. Σας θυμίζω εκείνον τον ταλέπορο αρχισυνάγωγο που ο Κύριος κάποτε πήγε και ομίλησε, καλύτερα, και μετά θεράπευσε εκείνη τη συγκύπτουσα γυναίκα. Αυτός ο άνθρωπος νόμισε ότι χάνει τα πρωτεία του με την παρουσία του Ιησού και συνεπώς τον ευθόνησε. Και τότε δήθεν αγανάκτησε και είπε μουρμουρίζοντας προς τον κόσμο και εις την γυναίκα που εθεραπεύθη, ότι δεν σας μένει άλλη μέρα να έρθείτε να θεραπευθείτε. Πρέπει να θεραπευθείτε την ημέρα του Σαββάτου, όταν έχουμε την σύναξη της συναγωγής. Έξι μέρες εργά. Έξι μέρες να εργάζεσαι, λέγει ο νόμος, και την εβδόμηνη μέρα να την αφιερώνεις στον Κύριο. Ποιο ήταν το κίνητρο του αρχισυναγώγου? Ήταν ο φθόνος. Αγανάκτησε, ήταν όμως ο φθόνος. Και βλέπετε ότι ντρέπεται ο φθόνος να βγει στην επιφάνεια. Ντρέπεται, κρύπτεται. Γι' αυτό φοράει ένα προσωπείο, το προσωπείο δήθεν τάχα της δικαιοσύνης ή του νόμου του Θεού. Έξι μέρες να εργάζεσαι, τη δεν εβδόμηνα να πάβεσαι. Το Σάββατο λοιπόν γιατί ήρθατε εδώ? Για να θεραπεύεστε, αφού είναι εργασία. Είδατε υποκρισία. Και ο Κύριος τον απεκάλεσε υποκριτήν, ξεσκεπάζοντάς τον, ποιο ήταν το ελαττήριον, το κίνητρον της αγανακτήσεώς του. Υποκριτά του λέγει κλπ. Αλλά και οι αρχιερείς αγανακτούν όταν ο Κύριος εισέρχεται θριαμβευτικά εις την πόλη. Είναι η κυρηγή των βαΐων που θα έχουμε προσεχώς. Και αγανακτούν γιατί ειδώντες τα θαυμάσια, σημειώνει ο Ευαγγελιστής, αεποίησεν ο Ιησούς και τους πέδας είχαν μάθει την Ανάσταση του Λαζάρου, και τα μικρά παιδιά κράζοντας εν το ιερό και λέγοντας «Οσανά το Υιό Δαβίδ», τότε αγανάκτησαν. Γιατί ήταν τίτλος αυτός που αποδίδεται εις τον Θεόν, αποδίδεται εις τον Μεσσίαν. Ποιος είσαι εσύ? Και σου λένε ο όχλος αυτά και του λέγουν «Ακούεις τι ούτι λέγουσιν?» «Ακούς τι σου λένε?» «Ναι», λέει ο Κύριος, «αν σιωπήσουν αυτοί, οι πέτρες θα κράξουν». Εν τη αυτή περίπτωση οι αρχιερείς αγανακτούν, διότι φθονούν τον Κύριον. Αλλά και ο Καϊάφας, όταν ο Κύριος προσήχθη στο συνέδριον δια να δικαστεί, ηγανάκτησε κατά του Ιησού όταν τον ερώτησε με θόρκου, «Πες μας, εσύ είσαι ο Υιός του Ευλογητού? Εσύ είσαι ο Μεσσίας?» «Ναι», λέει ο Κύριος, «δεν με όρκησες να σου πω την αλήθεια? Ναι, εγώ είμαι». Και τότε τάχα ότι ευλασφήμισε ο Κύριος κάνοντας τον εαυτόν του Μεσσίαν ή και Θεόν, έσκησε τα ρούχα του ο Καϊάφας, αγανάκτησε για αυτή τη βλασφημία. «Ναι»,
Αλλά ποιο ήταν το ελαττήριο? Ήταν ο φθόνος. Και μάλιστα μία ασυνεπής κατάσταση. Τη στιγμή που ορκίζεις τον Κύριον, τον κατηγορούμενό σου, να σου πει την αλήθεια, και σου τι λέγει? Γιατί τότε οργίζεσαι και αγανακτείς εναντίον του κατηγορουμένου σου? Και τώρα εδώ έρχονται οι 10 μαθητές να δείξουν και αυτή την αγανάκτησή των εναντίον των 2 μαθητών. Γιατί? Επειδή ενικήθησαν από τον φθόνον. Λέει ο Θεοφύλακτος αυτό που προηγουμένως σας είπα: «Έτι ανθρωπίνος διακείμενοι οι μαθητές και φθόνο ευάλλοντο, διό και αγανακτούσι κατά των 2». Ακόμη επειδή ήσαν άνθρωποι και ήσαν πρώτης Πεντηκοστής, δεν είχαν ακόμη ανανεωθεί, αναγεννηθεί από το Πνεύμα το Άγιον, και σαν άνθρωποι πειράχτηκαν από ανθρώπινο πάθος, δηλαδή από τον φθόνον, γιατί αυτοί τα είχαν να καθίσουν αριστερά του και δεξιά του. Όλοι οι μαθητές δεν ήσαν ίσοι, και τώρα αγανακτούν? Αν έπρεπε να αναλύσουμε, αγαπητοί μου, την ψυχή που αγανακτεί και δεν έχει αγαθά ελαττήρια, τότε θα βλέπαμε ότι οι 10 μαθητές αγανακτούν κατά των 2, διότι και αυτοί ήσαν φιλόδοξοι. Διότι αν δεν ήσαν φιλόδοξοι, γιατί να αγανακτήσουν? Υπήρχε λόγος. Και κινούνται λοιπόν τόσο οι 2 όσο και οι 10 από το ίδιο πάθος, την φιλοδοξία. Ό,τι συνεπώς ενοχλεί την ψυχή σαν πάθος, αυτό προβάλλεται με αγανάκτηση στον άλλον. Πάντα με προσωπείο βέβαια την δικαιοσύνη, πάντα επικαλούμεθα την τάξη, τη δικαιοσύνη. Έτσι βλέπει κανείς ότι συχνά οι αγανακτούντες είναι γιατί παραμερίστηκαν, ενώ πάσχουν από το ίδιο πάθος. Μπορεί όμως κανείς να παρασυρθεί από το κακό κίνητρο του άλλου και να αγανακτήσει χωρίς να φταίει, χωρίς να έχει κακό κίνητρο, όπως είναι η περίπτωση που ο Ιούδας ηγανάκτησε. Γιατί, λέει, ως προς τι τόση δαπάνη και τόση σπατάλη, για να αγοραστεί το μύρον που εκείνη η γυναίκα έπλυνε τα πόδια του Ιησού. Έχουμε 2 περιπτώσεις. Είναι η Μαρία που πλένει τα πόδια του Ιησού, η αδερφή του Λαζάρου. Έχουμε και μια άλλη γυναίκα. Ως προς τι λέγει αυτή η δαπάνη? Το λέγει σαφώς εκεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Δεν ήθελε να δαπανηθούν τα χρήματα αυτά, αλλά να τα δώσουν, να τα έχουν στη συντροφιά τους, επειδή κρατούσε το ταμείο ο Ιούδας. Και λέγει ο Ιωάννης σαφώς, γιατί ήταν κλέφτης. Ήθελε να μπουν τα χρήματα μέσα στο ταμείο και από εκεί να παίρνει και αυτός, όπως και έπαιρνε. Και τότε αγανάκτησαν και οι άλλοι 11 μαθητές. Αυτοί δεν εγνώριζαν το πράγμα. Παρεσύρθησαν. Ώστε λοιπόν κάποτε μπορούμε να αγανακτούμε χωρίς κακό κίνητρο. Να παρασυρθούμε από εκείνους που έχουν το κακό το κίνητρο και το ελαττήριο. Αλλά αγαπητοί μου, και ο Κύριος ηγανάκτησε. Και μάλιστα επανειλημμένος. Τι να σας πω? Να σας πω, όταν πήγε εις τον ναόν και είδε εκεί τους κολυβιστάς, τους σαράφιδες και τα ζώα μες στην αυλή και λοιπά και λοιπά, πόσο ηγανάκτησε, αναποδογύρισε τα τραπέζια τους, έβγαλε τα ζώα έξω από την αυλή του ναού και άλλα πολλά, γιατί ηγανάκτησε. Όταν ακόμη του προσέφεραν νήπια να τα ευλογήσει, οι μαθητές εμπόδισαν τις μητέρες να φέρουν τα παιδιά τους κοντά εις τον Ιησού, με τη δικαιολογία ότι ο Κύριος ενοχλείται. Και τότε ο Κύριος, μας λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ηγανάκτησε και είπε: αφήστε τα παιδιά να έρθουν κοντά μου.
κλπ. Ώστε η γανάκτηση ο Κύριος. Ακόμη όταν ο Κύριος είπε στο σατανά στην έρημο, στον τρίτο πειρασμό, «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά». «Ήπαγε ο πίσω μου» θα πει κάτι που είναι από πίσω μας, δεν το βλέπουμε. Και συνεπώς είναι ταυτόσιμο με το «μη σε βλέπω», «μη σε βλέπω». Σας ερωτώ, μπορούμε να φανταστούμε το ύφος του Κυρίου όταν είπε εις τον σατανά «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά»? Το είπε ήρεμα, ειρηνικά, όμορφα, όπως θα ζητούσαμε ένα ποτήρι νερό. «Σας παρακαλώ πολύ, μου δίνετε ένα ποτήρι νερό»? Ή ο Κύριος ηγανάκτησε εναντίον του σατανά? Το ίδιο συνέβη και όταν επέπληξε τον Πέτρο, τον μαθητή του, που τον εμπόδιζε να ανεβεί στα Ιεροσόλυμα κατά το «αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί σε χέρια αμαρτωλών», και ο Κύριος του λέγει, συγγνώμη, ο Πέτρος του λέγει, «Κύριε, ηλαιώσει, μην το κάνεις αυτό». Να, πρότινος ακόμα οι Εβραίοι είχαν δείξει την εχθρικότητά τους. «Πηγαίνεις πάλι στα Ιεροσόλυμα δια να σε συλλάβουν»? Και ο Κύριος πήγαινε δια να σταυρωθεί, πήγαινε δια το εκούσιον πάθος. Και τότε λέγει στον Απόστολον Πέτρο, «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά». Στον Πέτρο «ήπαγε ο πίσω μου σατανά». Ή βλέπει το σατανά στον Πέτρο να ενεργεί, ή αποκαλεί σατανά τον Πέτρο. Ότι ου φρονίστα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Πώς φαντάζεστε το είπε αυτό ο Κύριος? Ήρεμα, όμορφα? Ή το είπε με ύφος αγανακτήσεως? Ο Απόστολος Παύλος ακόμη, όταν γράφει στους Κορινθίους την πρώτη του επιστολή, συγγνώμη, τη δευτέρα του επιστολή, τι είχε συμβεί? Ήταν κάποιος, προσέξτε αυτό το σημείο, κάποιος Κορίνθιος, έγινε χριστιανός, ευαπτίστη, αλλά δεν διορθώθηκε η ζωή του, είχε ερωτικές σχέσεις με τη μητριά του, έχει την γυναίκα του πατρός αυτού, έτσι το λέει ο Ευαγγελιστής, συγγνώμη, Απόσταλος Παύλος, έχει την γυναίκα του πατρός αυτού, μητριά του, είχε ερωτικές σχέσεις. Οι Κορίνθιοι βέβαια δεν έδωσαν σημασία. Εξάλλου ήταν μία πόλη με φήμη σαρκικών αμαρτημάτων, πρόσφατα γίνηκαν χριστιανοί, δεν τους ενόχλησε το πράγμα. Ενοχλούσε όμως τον Παύλον. Και τότε τους είπε, «Καλά, δεν ενοχληθήκατε? Δεν κλάψατε, δεν πονέσατε, δεν αγανακτήσατε, δεν θυμώσατε, δεν οργιστήκατε για να υπάρχει ανάμεσά σας ένας τέτοιος άνθρωπος που να προσβάλλει το όνομα του Κυρίου?» Τότε συνήλθαν και τους γράφει, «Ιδούγαρ αυτό τούτο, το κατά Θεόν λυπηθήνε ημάς», το να λυπηθείτε κατά Θεόν, «πόσιν κατηργάσα το ημίν σπουδήν, αλλά απολογίαν, αλλά αγανάκτησιν». Εννοείται εναντίον του αμαρτήσαντος. Αγανάκτησαν. Πότε? Όταν τους έστειλε την πρώτη του επιστολή και ήταν καυστικοτάτη. Και μετά στέλνει τη δευτέρα του επιστολή για να τους πει ότι επιτέλους αγανάκτησαν εναντίον αυτού του αιμομίκτου. Έτσι μπορούμε, αγαπητοί μου, και κατά του εαυτού μας να αγανακτούμε όταν πέφτει ή δεν διορθώνεται. Αλλά και κατά του ποικίλου κακού οφείλουμε να αγανακτούμε, που είναι διάχυτο ιδιαίτερα εις την εποχή μας. Όταν βλέπει κανείς πλέον την αμαρτία ξέχυλη εις τους δρόμους και μένει αδιάφορος, πρέπει να αγανακτούμε. Στην εποχή των Εβραίων στην έρημο, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλευ
δύο εκ των 12 κατασκόπων, επειδή ακριβώς οι γανάκτησαν εναντίον των 10 που ήρθαν και είπαν, πήγαν να κατασκοπεύσουν τη γη της επαγγελίας, και ήρθαν και είπαν, πω, κάτι άνδρες, γίγαντες. Εμείς αυτούς μπροστά είμαστε κουνούπια. Πώς θα πάμε να πολεμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους? Και τότε ο λαός εθορυβήθη και άρχισε να κλαίει και να λέει, πώς θα μπούμε στην γη της επαγγελίας, στην γη της υποσχέσεως που ο Θεός έκανε στον Αβραάμ, τον πρόγονό μας, αφού είναι τέτοιοι κάτοικοι εκεί? Και είπαν, δεν θα πάμε, θα γυρίσουμε πίσω στην Αίγυπτο. Και τότε αγανάκτησαν οι δύο, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλευ. Ιγανάκτησαν επειδή ακριβώς είδαν τα πράγματα έξω από την φροντίδα του Θεού και έξω από την προφητεία του Θεού. Ο Θεός είπε, θα σας δώσω αυτήν την περιοχή. Γιατί λοιπόν φοβήστε? Και ιγανάκτησαν εναντίον των 10. Και τότε έπεσαν κάτω και άρχισαν να ξεσχίζουν τα ρούχα τους από αγανάκτηση. Επειδή αυτοί οι δύο ιγανάκτησαν κατά του κακού που βρήκε το λαό με το να πανικοβληθούν, αυτή η αγανάκτηση των δύο έσωσε το λαό από μια καταστροφή που ήθελε ο Θεός να τους κάνει τιμωρώντας τους. Αλλά και κάτι ακόμα. Όταν ο λαός είχε αμαρτήσει με τους Μωαβίτας, ένας, ο Φινεές ήταν εκείνος που αγανάκτησε. Μα επιτέλους, οι νέοι του λαού μας θα πέσουν στην πορνεία με τις θυγατέρες των Μωαβιτών, των ειδωλολατρών, και πήρε ένα κοντάρι με αιχμή και πήγε και εκάρφωσε τους δύο αμαρτάνοντας, την Μωαβίτισσα και τον Ισραηλίτη, και διαπέρασε το κοντάρι του και τους δυο. Και τότε λέει, κατέπαυσε η οργή του Θεού. Γιατί? Γιατί ο Φινέας είχε αγανακτήσει κατά του κακού. Δεν είπε κι αυτός όπως και τόσοι άλλοι, δεν βαριές. Α, βαριές. Εκείνο που λέμε κι εμείς πολλές φορές για τα παιδιά μας. Αγόρι είναι, κορίτσι είναι, δεν πειράζει. Άσε το παιδί. Ας διασκεδάσει. Μα το παιδί σου, ξέρεις, κινείται έτσι και έτσι. Δεν βαριέσαι. Αδιαφορία. Και όχι αγανάκτηση. Όχι ενδιαφέρον. Αγαπητοί μου, και κατά του διαβόλου πρέπει να αγανακτούμε. Όταν πειράζει τους ανθρώπους, αλλά όταν πειράζει και εμάς τους ιδίους. Εκείνο το είπα γιο πίσω μου σατανά, που είπε ο Κύριος, οι πατέρες μας συνιστούν να το λέμε έτσι, δι των αγωνιζόμενων ένδων, αυτός που έχει εσωτερικόν αγώνα πνευματικόν, κατά στιγμήν χρόνου έχει τα τέσσερα ταύτα. Ταυτοχρόνος να έχει τέσσερα στοιχεία: ταπείνωση, προσοχήν τε άκραν, αντίρρηση και προσευχήν. Τέσσερα πράγματα. Να έχει ταπείνωση. Δεύτερον, να έχει πολύ προσοχή στον αγώνα του. Τρίτον, η αντίρρηση, θα σας πω. Και τέταρτον, η προσευχή. Και τι είναι η αντίρρηση? Η αντίρρηση, αγαπητοί μου, είναι το να πει στον σατανά, φύγε από εδώ. Αντίρρηση. Φύγε από εδώ. Μη σε βλέπω. Φύγε από εδώ. Βλέπετε λοιπόν ότι οφείλουμε να αγανακτούμε εναντίον του σατανά όταν έρχεται να μας πειράξει. Κάνει εντύπωση ότι και η άλογος φύσης, αγαπητοί μου, αγανακτεί κατά του ηθικού κακού. Η φύση, η κτήσης, η άλογος. Και μάλιστα και η άψυχος φύσης αγανακτεί κατά του κακού. Βέβαια, εδώ στην Αγία Γραφή η φύσης προσωποποιείται και γίνεται όργανον θείας δίκης. Όταν ο Κύριος εσταυρώθη εις τον
επάνω στο σταυρό, η γη έδωσε σεισμόν, ο ήλιος σκοτίνιασε. Γιατί δείχνεται εδώ ότι η φύση αγανακτεί για αυτό το τρομακτικό έγκλημα των Εβραίων να σταθούν θεοκτόνοι. Αλλά και εναντίον των ασεβών γενικά οι κτήσεις αγανακτεί και στρέφεται εναντίον. Λέγει μάλιστα η Σοφία Σολομώντος, οπλοποιήσει την κτήση, εννοείται ο Θεός. Ο Θεός θα κάνει την κτήση όπλο, οπλοποιήσει, εις άμυναν εχθρών, για να αμυνθούν οι δικοί του οι άνθρωποι εναντίον των εχθρών. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών. Βολίδες θα φύγουν, λέει, βολίδες αστραπών, είναι οι κεραυνοί. Και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Σαν σφεντόνα που φεύγουν οι πέτρες, έτσι θα έρχεται το χαλάζι εναντίον των εχθρών. Αγανακτήσει κατά αυτόν. Είδατε, αγανακτήσει. Η κτήση θα αγανακτήσει εναντίον των εχθρών. Και κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης ποταμοί δε συγκλήσουσιν αποτόμως. Θα γανακτήσει, λέγει, εναντίον των το νερό της θαλάσσης. Θα σηκώσει πελώρια κύματα και οι ποταμοί θα πλημμυρίσουν απότομα για να τιμωρήσουν εκείνους οι οποίοι πράττουν το κακό. Εδώ βλέπετε πως η κτήσης, η απρόσωπος προσωποποιείται βέβαια, η άλογος, η άψυχος, αγανακτεί εναντίον του ηθικού κακού. Έχουμε ένα σημείο στην Αποκάλυψη, όταν η γυναίκα που είναι η Εκκλησία καταφεύγει στην έρημον να σωθεί από τον διάβολο που προσπαθεί να την καταστήσει ποταμοφόρητον, να την πνίξει. Και ίνιξε η γη το στόμα αυτής και κατέπιε τον ποταμόν όν έβαλε ο δράκον εκ του στόματος αυτού. Η φύση προστατεύει την Εκκλησία. Το αντίθετο. Όταν κάποτε ο Δαθάν, ο Κορέ και ο Αβυρών, είναι στο 16ο κεφάλαιο του βιβλίου Αριθμοί, είχαν στραφεί εναντίον του Μωυσέως, η γη άνοιξε, πέσαν μέσα και έκλεισε. Και τους κατάπιε η γη. Κατά κυριολεξία τους κατάπιε η γη. Βλέπετε λοιπόν πως γίνεται και αγανακτή η κτήση. Αγαπητοί, η αγανάκτηση είναι ένα σπουδαίο στοιχείο για την άμυνα κατά των εχθρών, κατά του κακού, αλλά και για τη διατήρηση του αγαθού. Η εποχή μας δεν αγανακτεί. Αλώθηκε η εποχή μας από το κακό και μένει αδιάφορη στο κακό. Εκείνο μόνο που πρέπει να προσέξουμε είναι ποιο είναι το κίνητρο της αγανακτήσεως. Διότι εκεί εμφυλοχωρεί πολλάκις ο φθόνος, οι τρώσεις του εγωισμού, το μίσος και με το προσωπείο δήθεν της δικαιοσύνης έρχεται να πολεμήσει το αγαθόν. Πάντως, ας κοιτάξουμε τους εαυτούς μας. Ίσως μία ειλικρινής έρευνα του εαυτού μας, όταν κάποτε αγανακτούμε, μας πείσει για τα ελαττήριά μας, για τα κίνητρά μας. Αν τα κίνητρά μας είναι αγαθά ή πονηρά. Χρειάζεται μία αντικειμενική αυτοκριτική για να δούμε τι μας κινεί όταν υπάρχει το κακό, τι μας κινεί στην αγανάκτηση.